την απόλυτη συμφωνία του με την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ κατά των κυβερνητικών μέτρων και των τεράστιων περικοπών σε όλους τους βαθμούς αυτοδιοίκησης, εξέφρασε ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός, τονίζοντας και προτείνοντας μάλιστα ότι η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αντιδράσει πολύ δυναμικά. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι συμφωνεί με την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, δηλαδή ότι για άλλη μια φορά η Δήμη είναι στο στόχαστρο των κυβερνήσεων, ενώ οι τεράστιες περικοπές που δεν έχουν προηγούμενο, καθώς υπάρχει μείωση πάνω από 70% των πόρων για την αυτοδιοίκηση. Τέλος, τονίζει ότι η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αντιδράσει δυναμικά, ακόμα και με ακραίες μορφές πάλης, με αυτά που ψηφίστηκαν στη Βουλή. Εννοώντας ότι τα μέτρα του Τρίτου Μνημονίου, ενώ προτείνει να γίνει σύντομα ένα έκτακτο συνέδριο για να αποφασιστεί ακόμα και το κλείσιμο των Δήμων και η ομαδική παραίτηση των Δήμων. Θα συμφωνήσω απόλυτα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΕΔΕ και μπορώ να πω ότι είναι και μία ανακοίνωση που προσυπογράφεται και από όλους τους δημάρχους όλης της χώρας. Για άλλη μία φορά, η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού αλλά και του δεύτερου βαθμού είναι στο στόχαστρο των κυβερνήσεων. Όπως αυτό περιγράφεται μέσα και από το τρίτο μνημόνιο. Γίνονται τεράστιες περικοπές. Περικοπές που δεν έχουν προηγούμενο. Εκεί λοιπόν που υιοθετήθηκε ο Καλλικράτης με την υπόσχεση ότι οι νέες αρμοδιότητες θα στηριχθούν με πλέον πόρους, τι έχουμε? Έχουμε ουσιαστικά μείωση πάνω από 65% είχαμε με το προηγούμενο μνημόνιο και τώρα πιστεύω θα πάει 70-75% θα μειωθούν οι πόροι που αφορούν την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού για να στηριχθούν νέες αρμοδιότητες, 200 και πλέον θα πρέπει να ασκήσουμε από τις αρχές του 2013. Για να ασκηθούν λοιπόν αυτές οι αρμοδιότητες, αντί να έχουμε επιπλέον χρήματα, έχουμε λιγότερα χρήματα και βεβαίως ούτε λόγος για τα παρακρατηθέντα. Για τα παρακρατηθέντα, τα οποία είχαμε συμφωνήσει με την προηγούμενη κυβέρνηση το 2008, δεν υπάρχει καμία αναφορά στον προϋπολογισμό του έτους 2013. Έτσι ίσως και λύζουν τους προϋπολογισμούς. Με το να καταρρεύσουν και οι Δήμοι, που είναι αν θέλετε το τελευταίο αποκούμπι της κοινωνίας, των απλών πολιτών, αυτών που είναι σήμερα στο περιθώριο της οικονομικής ζωής. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση των κεντρικών των κυβερνήσεων. Δυστυχώς, εγώ λυπάμαι για αυτά που υπογράφησαν και ψηφίστηκαν στη Βουλή με το τρίτο μνημόνιο. Θεωρώ ότι η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αντιδράσει. Θα πρέπει να αντιδράσουμε συλλογικά, ακόμα και με ακραίες μορφές πάλης. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε σύντομα και πιστεύω ότι ένα έκτακτο συνέδριο που πρέπει να γίνει σύντομα θα πρέπει να αποφασίσει ακόμα γιατί όχι και το κλείσιμο των Δήμων. Είναι γεγονός ότι αυτοί οι Δήμοι που είναι σήμερα υπερχρεωμένοι θα πρέπει να βρουν κυρίως με δικούς τους τρόπους το πώς θα ξεπεράσουν τα προβλήματα οικονομικά. Όμως θέλω να πω ότι αυτοί οι Δήμοι θα μπορούσαν σήμερα να έχουν στοιχειωδώς μία βιωσιμότητα αν δεν είχαν γίνει αυτές οι τεράστιες περικοπές στην αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι. Γιατί μετά από λίγο καιρό στη θέση αυτών των Δήμων θα βρίσκονται συνολικά όλοι οι Δήμοι. Ακόμα και ο Δήμος Κορινθίων. Αν περάσουν αυτά τα μέτρα με τέτοιες τεράστιες μειώσεις στον χώρο της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, πιστεύω ότι θα είμαστε όλοι σε λίγο στη δυσάρεστη θέση να κατεβάσουμε και ουσιαστικά ρολά. Πιστεύω ότι οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν θα πρέπει να είναι συνολικές για όλη τη χώρα και θα πρέπει κάποια στιγμή και εμείς οι Δήμαρχοι να δώσουμε μια ηχηρή απάντηση απέναντι σε αυτήν τη συμπεριφορά που μας επιφυλάσσουν οι κυβερνώντες. Γιατί όχι και οι παρατήσεις οι ομαδικές όλων των δημάρχων της χώρας στο τραπέζι λοιπόν να πέσουν και ας έρθουν αυτοί να διοικήσουν με διευθυντές και στελέχη των Υπουργείων τους Δήμους.